Είμαστε σήμερα εδώ πέρα στο εργατικό κέντρο. Όλες οι εκπρόσωποι, πολλοί εκπρόσωποι των συνταξικών οργανώσεων των Χανίων, για να καλέσουμε τον κόσμο να συμμετέχει στην Παγκρίτια Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά. Για να διαμαρτυρηθούμε για αυτά που μας έχουν φορτώσει όλες οι κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση με μισές αλήθειες και μια πρωτοφανή προπαγάνδα προσπαθεί να μας πείσει ώστε να εμφανίσει ψίχουλα της πολιτικής της ως αυξήσει στη συντάξη μας. Τα ειδικά συμβούλια των συντασικών οργανώσεων της Κρήτης πήραν απόβαση να προχωρήσουν στις 4 του Δεκέμβρη 2023 σε Παγκρίτια Συγκέντρωση στα Χανιά στις 11 το πρωί στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα γιατί τα προβλήματά μας που μας φορτώσαν όλες οι κυβερνήσεις τσακίζουν τη συντάξη μας και τη συντάξη μας, την υγεία μας, έτσι που δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Από το 2010 συζητώμενες περικοπές και η ακρίβεια κάνουν τη συντάξη μας πενιχρά επιδόματα. Απαιτούμε τη δίκαιη απόδοση αυτών που δικαιούμαστε. Απορρίπτουμε την πολιτική των επιδομάτων. Στη συγκέντρωσή μας να δώσουμε το παρόν όλοι, να νικήσουμε τη μυρολατρεία, τη λογική του δεν γίνεται τίποτα, να διαμαρτυρηθούμε σε ό,τι μας έχουν αφαιρέσει, να τα απαιτήσουμε γιατί τα πληρώσαμε το υστέρημά μας, να ζήσουμε με τη σύνταξή μας ως τη μόνη πηγή εσόδων με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το πλαίσιο, κατά την γνώμη μου, γιατί για να μην μακρηγορώ και τα προείπαν οι συνάδελφοι, εκπρόσωποι των άλλων συντακτικών οργανώσεων, και περιορίστηκα μόνο σε αυτό το μικρό κείμενο για να διευκολύνω τη διεξαγωγή της σημερινής συνέντευξης τύπου. Πάντοτε οι κυβερνήσεις όλες θεωρούν τους εμπόρους, τους επαγγελματίες και τους βιοτέχνες συλλήβδιν κλέφτες. Το ακούμε και το διαπιστώνουμε από διάφορες παγιωμένες εκφράσεις τους. Οι έμποροι των όπλων, οι λαθρέμποροι, οι έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, είμαστε το κόκκινο πανί για την κυβέρνηση, μια τάξη που προσφέρει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτούς κατηγορεί η κυβέρνηση και τους πετσοκόβει και τους θεωρεί κλέφτες και απαταιώνες. ΕΣΑΗ δηλαδή είναι αυτή η κατάσταση. Κάπου πρέπει να σηκώσουμε κι εμείς κεφάλι και να αντιδράσουμε σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Αυτό ήθελα να πω όσον αφορά. Συμμετέχουμε, συμπαραστεκόμαστε και διαμαρτυρόμαστε για αυτή την πολιτική και για αυτή την πολιτική της κυβέρνησης που κοιτάζει να αφανίσει τη μικρομεσαία τάξη εις βάρος, εις όφελος της πλουτοκρατίας και των μεγάλων συμφερόντων. Αυτό έχουμε να πούμε σε αυτό το βήμα.